πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, έτσι πώς άρχισε και έτσι πώς τελείωσε. Τι γεύση του αθλητή, αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος ήταν πιο επιθετικός από εμάς. Πίεζε καλά, έκλεινε τους χώρους και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να παίξουμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Αλλά όταν προηγείς 1-0 μέχρι 3-4 λεπτά πριν το τέλος, δεν μπορεί να σου αφήσει καλή γεύση αυτό το παιχνίδι. Σήμερα έκανε κάποιες αλλαγές στον 11. Είδαμε τον Σάμπο να παίζει αριστερά, τον Τσιόλι να παίζει στόπερ. Πώς το είδε, τι σκέφτηκε και αν το δικαίωσαν οι εκλογές του, αν και οι εκλογές της άλλας Φυσικά δεν είμαι ικανοποιημένος. Έβαλα τον Σάμπο εκεί γιατί έχει παίξει σε όλη την καριέρα ως ακραίος. Και με τον Μιγγέλ η σκέψη ήταν το να τον ξεκουράσουμε γιατί έχει κάνει ήδη 3 παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του και επειδή έχουμε άλλα 4 μπροστά θα ήταν πολύ να παίξει 8 συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του. Γι' αυτό και έμεινε στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσεις. Έδωσε απάντηση του Σάμπο. Το θέμα είναι ότι λογικά ως ένας παίκτης μέσος των βόλων περισσότερο να παίξει δεξιά και πρέπει να στεκείται στα αριστερά. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό δεν το είδαμε την ώρα του αγώνα. Μπορεί να μας δώσει μια εξήγηση. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν γενικότερα δεν μπορούσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Ο αντίπαλος ήταν πιο γρήγορος, πιο δυνατός και κέρδιζε τις προσωπικές μονομαχίες και εγώ δεν μου άρεσε ούτε ένα λεπτό από το πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα ήταν, θεωρώ, ένα κακό παιχνίδι, ένα σκληρό παιχνίδι. Το περίμενα αυτό γιατί η Ξάνθη είναι μια δυνατή ομάδα. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια είναι ότι υπήρχε λιγότερος χώρος, ο αντίπαλος ήταν πιο επιθετικός και έκλεινε καλύτερα και αυτό όταν βρίσκεις μπροστά σου μια τέτοια ομάδα πρέπει να παίξεις πιο γρήγορα και οι μέσοι μας σήμερα δεν κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν άλλαξαν τις πλευρές του παιχνιδιού για να παίξουμε πιο γρήγορα. Χάσαμε πολλές μπάλες στο κέντρο και από αυτά τα λάθη που κάναμε εμείς ο αντίπαλος βρήκε χώρο να βγει στην αντεπίθεση 2-3 φορές με καλές προϋποθέσεις τις οποίες τις έδιωξε ο Όλσεν. Στο σχηματισμό της αρχικής ενδεκάδας έπαιξε ρόλο η σκέψη για διαχείριση του υλικού ενώπιση του παιχνιδιού της Κυριακής. Είναι αυτό που είπα και πριν. Αυτή ήταν η γενικότερη ιδέα, ότι έχουμε παίξει ήδη 3 παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλα 4 μπροστά μας και ήθελα να ξεκουράσω κάποιους ποδοσφαιριστές. Όχι πολλούς, 1-2 ήθελα να τους ξεκουράσω. Πόσα παιχνίδια έχω δει τις Ξάνθης και έχω δει αρκετά. Αυτό ήταν το πιο καλό παιχνίδι που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Είχαν μεγάλο κίνητρο και θα ήθελα να τους δω έτσι και στα επόμενα παιχνίδια. Αν συμφωνεί με την γενική εικόνα που υπάρχει ότι η σημερινή εμφάνιση του Όλσεν ήταν καλύτερη από την ημέρα που ήρθε ο κύριος Πάου και αν αυτό αλλάζει κάτι στα σχέδια της επόμενης ημέρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, θα το δούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν πολύ καλά μας. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Σήμερα στον αγωνιστικό χώρο ήταν δύο ομάδες και η Ξάνθη ήταν η ομάδα που ήταν πιο επιθετική και κλωτσούσε αρκετά. Και αν δει κανείς τις κίτρινες κάρτες, είναι σαν ο ΠΑΟΚ ήταν αυτή η ομάδα που κλωτσούσε, γιατί σήμερα ήταν απίστευτος. Αυτή η έλλειψη αυτοσυγκέντρωση μια φάση καθυστερής από κόρνερ και έτσι λοιπόν δύο βαθμούς. Τι συμβαίνει και ποιος είναι το πρόβλημα γιατί μπορεί να το διορθώσει αυτό μπορεί να συμβεί στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν μια πολύ καλή σέντρα, ένα πολύ καλό χτύπημα και ο αντίπαλος είχε κατεβάσει 7-8 ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτά στα τελευταία λεπτά συμβαίνουν. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που το δίδυμο Τσίπρα θα ρίξει εκτός έδρας. Βέβαια, ψέματα, η εικόνα του δεν είχε καμία σχέση με αυτή που υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια εντός των προβληματίζων. Και μόνο σε αυτό και αν συνομίζει τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη του απέναντι σε αυτό. Δεν με προβληματίζει, αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο επίπεδο εμφανίσεων μπορούν να φτάσουν στη συνέχεια της σεζόν. Σήμερα, όπως είπα και πριν, υπήρχε λιγότερος χώρος και δεν μπορούσαν να κάνουν τα τρεξίματα και να βρουν τα πατήματα που είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως τους βοηθήσει για τη συνέχεια της σεζόν για να δουν τι έγινε σήμερα και να το βελτιώσουν.